Αλλάζουν και πάλι τα δεδομένα με τα νέα πιο αυστηρά μέτρα που μπαίνουν στη ζωή μας σε πανκύπρια βάση από την ερχόμενη Δευτέρα, με στόχο την αναχέτηση της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα και με την ελπίδα η επιδημιολογική εικόνα να είναι τέτοια που να επιτρέψει τη χαλάρωση των μέτρων εν ώψη των Χριστουγέννων. Ο αριθμός των κρουσμάτων που παραμένει σε εξαιρετικά ψηλά επίπεδα ήταν εκείνος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Σε περνούμε τα 300 εδώ και 3-4 ημέρες. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, η πιθανότητα να αυξηθούν και οι νοσηλεύσεις στα νοσοκομεία μας ήταν εκείνο που καθόρισε την πιο αυστηρή γκάμα των μέτρων. Η πρόθεση, νομίζω, όλων ήταν τα μέτρα που θα ισχύσουν από τούτο και στο εξής να είναι τα ίδια σε όλη την επικράτεια του νησιού. Τα μέτρα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα ισχύουν μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου και από το αποτέλεσμά τους θα εξαρτηθούν και οι χαλαρώσεις εν ώψη των Χριστουγέννων. Στόχος είναι να περιοριστούν τα κρούσματα στα 100 με 150 την ημέρα. Οι επιδημιολόγοι καλούν τους πολίτες να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προκειμένου να αποφύγουμε ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα της πανδημίας με ίσως μεγαλύτερη έξαρση και από αυτήν που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δεν μπορεί να προβλέψει κάποιος με ακρίβεια το τι θα συμβεί. Όπως όλοι γνωρίζουμε, εξαρτάται και από την περιφορά μας, εξαρτάται από την βαρύτητα των μέτρων, εξαρτάται επίσης και από τις καιρικές μας συνθήκες. Επομένως, μεγάλη προσοχή και ελπίζουμε ότι εάν έλθει το εμβόλιο αρχές του επόμενου χρόνου, με την σταδιακή χορήγηση του εμβολίου τουλάχιστον στις ευάλωτες, στους ηλικιωμένους και στα άτομα πρώτης γραμμής και με σώματα ασφαλείας ίσως, να κατορθώσουμε σιγά σιγά να χαλαρώσουμε. Πάντως, στην φαρέτρα της κυβέρνησης και των επιδημιολόγων παραμένει και το γενικό lockdown, το οποίο θα είναι ωστόσο το τελευταίο μέτρο που θα ληφθεί αν χρειαστεί. Η επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας της πρωτεύουσας φαίνεται να προβληματίζει τους ειδικούς, οι οποίοι αποδίδουν ωστόσο το πρόβλημα στα αυξημένα κρούσματα που παρουσιάζονται σε οίκους ευγυρίας και άλλες κλειστές δομές. Είναι ανησυχητικό ότι υπάρχουν και πολλά κρούσματα στην κοινότητα και είναι εκεί που υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση, ξεκίνησε σήμερα ο έλεγχος με rapid test σε οίκους ευγυρίας, κέντρα αποκατάστασης και άλλες κλειστές δομές στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. Θα είναι εξαιρετικό όπλο στα χέρια όχι μόνο των επιδημιολόγων, των κυβερνήσεων, αλλά και των κλειστών δομών, διότι προσφέρεται προς γρήγορον προσδιορισμού και αν υπάρχουν κρούσματα σε μία δομή να απομονωθούν όσο το δυνατόν γίνεται πιο έγκυρο. Παράλληλα συνεχίζεται και ο πληθυσμιακός έλεγχος με rapid test σε όλες τις πόλεις.